Καλημέρα στην Αθήνα, τη Λάρισα, τη Λευκοσία. Αξιότιμοι κύριοι καθηγητές και κυρίες καθηγήτριες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί φίλοι σε όλες αυτές τις πόλεις, καλημέρα, καλώς ήρθατε στη δεύτερη Πανευρωπαϊκή ημέρα περιοχικής αναισθησίας. Μεγάλη χαρά για μένα, μεγάλη τιμή συγχρόνως να μου έχει ανατεθεί ο συντονισμός αυτής της εκδήλωσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Και ακόμα μεγαλύτερη τιμή το ότι η χώρα μας και η Κύπρος αποτελούν μία από τις 15 χώρες που επιλέχθηκαν σε όλη την Ευρώπη να συμμετέχουν σε αυτή τη διοργάνωση. Εύχομαι καλή επιτυχία και στις 4 πόλεις και καλή παρακολούθηση στους συμμετέχοντες, αφού φυσικά ευχαριστήσω και το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, την Κλινική Αναισθησιολογίας και τη Διευθύντρια κυρία Ιωάννα Σιαφάκα, και το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης με την Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας και Διευθυντή τον κύριο Βασιλάκο, την Κλινική Αναισθησιολογίας στο Πανεπιστήμιο Λάρισας, στην Ιατρική Σχολή Λάρισας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την Ιατρική Σχολή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Χωρίς τη συνδρομή τους και τη συνεισφορά τους, ίσως να μην βρισκόμασταν εδώ σήμερα. Ευχαριστώ και πάλι και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους μας. Ακολουθήσει η κυρία Σταυροπούλου, η πρόεδρος της ΕΣΡΑ Ελλάς. Αξιότιμοι κύριοι καθηγητές, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, καλημέρα. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Λάρισα, καλημέρα Λευκοσία. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στη δεύτερη Πανευρωπαϊκή ημέρα περιοχικής αναισθησίας, που έρχεται στη σειρά της μετά την πρώτη μέρα Πανευρωπαϊκής αναισθησίας που έγινε πέρσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και έγινε αποδεκτή από το αναισθησιολογικό κοινό διεθνώς. Φέτος, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Περιοχικής Αναισθησίας σε συνεργασία με τις Εθνικές Εταιρείες Περιοχικής Αναισθησίας και Θεραπείας Πόνου ενώνουν τη φωνή αναισθησιολόγων επώνυμων διεθνώς με τη φωνή αναισθησιολόγων από όλες αυτές τις πόλεις που συμμετέχουν, τις 40 περίπου πόλεις σε 15 χώρες της Ευρώπης, σε κοινό πρόγραμμα, σε μία μόνο μέρα, με σκοπό να ανταλλάξουμε απόψεις μεταξύ μας, να έχουμε μια διαδραστική συνάντηση και οι ειδικοί αναισθησιολόγοι και οι ειδικευμένοι και να μιλήσουμε και να λύσουμε ίσως μερικά φλέγοντα θέματα σχετικά με τον ευρύ τομέα της περιοχικής αναισθησίας, αλλά να συζητήσουμε και πολλά καινούργια πράγματα. Είναι τιμή για την Ελλάδα, όπως είπε και η κυρία Μόκα, να είμαστε επιλεγμένοι να συμμετέχουμε εμείς για δεύτερη φορά, η Ελλάδα και η Κύπρος για πρώτη φορά, σε αυτή τη διοργάνωση. Η ΕΣΡΑ Ελλάς, η ζώνη Ελλάδας-Κύπρου, επέλεξε τους 4 σταθμούς της πόλης που έχουμε ήδη αναφέρει και με πολύ χαρά συνεργαζόμαστε. Η εκδήλωση αυτή δίνει την ευκαιρία στην ΕΣΡΑ Ελλάς να πραγματοποιήσει για άλλη μια φορά το σκοπό της, που είναι η μετάδοση της γνώσης για την περιοχική αναισθησία, η εκπαίδευση και η εξειδίκευση στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των αναισθησιολόγων στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω πάλι όλους τους συναδέλφους που είναι εδώ και να ξεκινήσω τις ευχαριστίες μου κυρίως από τα 4 πανεπιστημιακά ιδρύματα που μας φιλοξενούν και μας έδωσαν την αιγίδα τους για να κάνουμε την εκδήλωση. Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το Εθνικό Καρποδραστηριακό Πανεπιστήμιο, την πρώτη αναισθησιολογική κλινική, το Κέντρο Πόνου και Παρηγορικής Αγωγής στο Αρετέιο Νοσοκομείο, την αναισθησιολογική κλινική στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, το Πανεπιστήμιο, την Ιατρική Σχολή της Λάρισας, στο Πανεπιστήμιο, στην Σχολή Επιστημών Υγείας και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Λευκοσίας. Κυρίως θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω τους καθηγητές των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων αυτών. Καταρχάς, μεγάλες ευχαριστίες στην κυρία Σιαφάκα που μας στηρίζει όπως και πέρσι και φέτος και τον κύριο Βασιλάκο αμέριστα και μας φιλοξενούν και στους χώρους της αρμοδιότητάς τους. Την κυρία Αρναότοπλου που φέτος για πρώτη φορά είναι κοντά μας και μας στήριξε και αυτή πάρα πολύ. Τον κύριο Δημητρίου, τον πρόεδρο της Αναισθησιολογικής Εταιρείας Κύπρου και φυσικά τον κύριο Ζαβρίδη, τον εκπρόσωπο της ζώνης Ελλάδας-Κύπρου από την Κύπρο στην ΕΣΡΑ. Να ευχαριστήσω επιπλέον όλους τους συνεργάτες μου.
στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που τον τελευταίο καιρό έχουν δώσει πολύ από τον προσωπικό τους χρόνο για να τρέξουν το μαραθώνιο αυτής της οργάνωσης. Ήταν αρκετά δύσκολα, αρκετά πολύπλοκα και αρκετά χρονοβόρα όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι τα έχουν καταφέρει όλοι πάρα πολύ καλά. Να ευχαριστήσω επιπλέον το γραμματιακό προσωπικό της ΕΣΡΑ Ελλάς, τη γραμματέα μας την κυρία Γευλαμοπούλη, η οποία αποχωρεί από την ΕΣΡΑ Ελλάς και μας βοηθάει αυτή τη στιγμή εθελοντικά εδώ, και πραγματικά για μένα ήταν μεγάλο στήριγμα σε αυτήν την πόλη που μείνω μακριά από την έδρα μου. Την κυρία Βαρβάρα Μπούτσι, την γραμματέα της Λάρισσας, και την καινούργια μας γραμματέα, την κυρία Καλλιό Πλάτση, η οποία, αν και καινούργια μόλις μερικές μέρες, έχει κάνει πάρα πολλά για την διοργάνωση αυτή. Φυσικά, να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω και όλους τους χορηγούς μας που στάθηκαν δίπλα μας σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Και φυσικά, όλους τους εκπαιδευτές και ομιλητές μας, αυτή την πολύ καλή, εξαιρετική ομάδα, που αν και μερικοί είναι νέοι και άλλοι πιο παλιοί, κατάφεραν να υλοποιήσουν, όπως θα δείτε, με πάρα πολύ ωραίο τρόπο τις παρουσιάσεις τους. Και επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε εδώ, γιατί χωρίς εσάς αυτή η εκδήλωση δεν θα μπορούσε να γίνει. Είστε εδώ γιατί αγαπάτε την περιοχική αναισθησία και έχετε μεγάλη έφεση και μεγάλη διάθεση να μάθετε οτιδήποτε καινούριο. Σας εύχομαι να απολαύσετε αυτή την ημερίδα και να περάσουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ και τις τέσσερις πόλεις. Καλημέρα και από μένα, τον Ταμείο της ΕΣΡΑ Ελλάς, από τη Λευκοσία, από έναν πάρα πολύ ωραίο και σύγχρονο χώρο, το ξαναλέω, το European University. Δεν έχω ξαναδεί τόσο σύγχρονες εγκαταστάσεις, τόσο όμορφες εγκαταστάσεις. Ευχαριστούμε τον κύριο Πατρίκιο γι' αυτό. Η Ανισολογική Εταιρεία της Κύπρου έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, είναι όλα πάρα πολύ οργανωμένα. Όλοι έχουν πολύ κέφι. Και περιμένω να έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα, ενδιαφέρουσα, γεμάτη εμπειρίες, και να φύγουμε από εδώ όλοι και από τις τέσσερις πόλεις με πολλές γνώσεις και πολύ κέφι για περιοχική αναισθησία. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω την κυρία Σιαφάκα, καθηγήτρια αναισθησιολογίας και θεραπείας πόνου του ΕΚΠΑ και επίτιμη πρόεδρο της ΕΣΡΑ Ελλάς, να μας απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Αγαπητοί συνάδελφοι, η πρώτη αναισθησιολογική κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών υποστηρίζει ενεργά σε κλινικό, σε εκπαιδευτικό και σε ερευνητικό επίπεδο την περιοχική αναισθησία και τη θεραπεία πόνου. Είναι, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, η δεύτερη διοργάνωση που γίνεται στον εορτασμό αυτό της Πανευρωπαϊκής ημέρας περιοχικής αναισθησίας. Ξεκινήσαμε πέρσι δειλά με συμμετοχή μιας μόνης πόνοπόλης της Αθήνας. Φέτος όμως κάνουμε το μεγάλο βήμα. Όπως βλέπετε, έχουν συνδεθεί τρεις πανεπιστημιακές αναισθησιολογικές κλινικές, όπως επίσης και το Πανεπιστήμιο της Λευκοσίας. Έχουμε λοιπόν, αν το θέλετε, από τις 40 πόλεις που συμμετέχουν πανευρωπαϊκά, η μικρή Ελλάδα συμμετέχει με 4 πόλεις. Νομίζω ότι είναι ένα από τα ρεκόρ, μαζί με τα ρεκόρ που κάνουμε τώρα τελευταία οι Έλληνες. Έχω πραγματικά τη χαρά να χαιρετήσω αυτή την δεύτερη διοργάνωση της Πανευρωπαϊκής ημέρας και να πω ότι εδώ και πολλά χρόνια οι συνάδελφοι που είμαστε στην αναισθησιολογική κλινική έχουμε, αν το θέλετε, τοποθετηθεί στους προτεργάτες όσον αφορά την περιοχική αναισθησία, και συγκεκριμένα θα ήθελα να αναφέρω 2 πράγματα για τους νεότερους που δεν το ξέρουν και είναι μπροστά εδώ. Είναι η καθηγήτρια η κυρία Βαδαλούκα, είναι η μόνη γυναίκα και Ελληνίδα που πήρε τον υψηλότερο τίτλο να είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιοχικής Αναισθησίας, και τονίζω και γυναίκα και Ελληνίδα, και έχουμε την τιμή να έχουμε φέτος και μία δεύτερη Ελληνίδα που μας τιμά με τη θέση του ταμεία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιοχικής Αναισθησίας. Καλή συνέχεια και να έχετε πάντα επιτυχίες στην ΕΣΡΑ Ελλάς.
Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Σιαφάκα. Θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω την κυρία Βαδαλούκα, πρόεδρο της Παρισία και πρώην πρόεδρο της ΕΣΡΑ Europe, όπως ακούσατε, να μας απευθύνει και αυτή με τη σειρά της ένα σύντομο χαιρετισμό. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, καταλαβαίνετε ότι είναι πραγματικά συγκίνηση για μένα. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ήμουν από την πρώτη στιγμή στην ΕΣΡΑ Europe, να βλέπω σήμερα την Ελλάδα, όπως είπε και η κυρία Σιαφάκα, τη μικρή μας χώρα, να έχει τέσσερις πόλεις οι οποίες δίνουν τη γνώση δωρεάν. Αυτό είναι κάτι που η Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας το έχει ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή. Ξέρετε τι σημαίνει να σας δίνει τη δυνατότητα στη χώρα, στην πόλη δίπλα σας, να μπορείτε να εκπαιδεύεστε χωρίς να πληρώνετε συμμετοχή. Για να λογιστείτε πόσες εταιρείες το κάνουν αυτό. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό ότι η περιοχική αναισθησία προχωράει στην Ελλάδα. Η αγάπη σας το δείχνει ότι βρίσκεστε σήμερα εδώ. Βρίσκεστε στις τέσσερις πόλεις. Θέλω να ευχαριστήσω τον Εθνικό Συντονιστή και να τον συγχαρώ, την Ελένη Τιμόκα, και όλοι αυτοί που συμμετέχουν, θέλω να ξέρετε, είναι παιδιά μας και είναι περηφάνεια μας. Βγήκαν από το νοσοκομείο μας, εκπαιδεύτηκαν, ήρθαν μετεκπαιδεύτηκαν στην περιοχική αναισθησία και στη θεραπεία του πόνου, στο Αρετέιο Νοσοκομείο, στην πρώτη αναισθησιολογική κλινική. Να συγχαρώ την πρόεδρο της ΕΣΡΑ Ελλάς, την κυρία Σταυροπούλου, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την κυρία Θεοδωράκη, που καμαρώνουμε για τη διοργάνωση που έκανε, όπως για τη διοργάνωση σε όλες τις πόλεις. Ξέρω και είμαι σίγουρη ότι θα στεφθεί με επιτυχία, όπως έγινε και πέρυσι στις δύο πόλεις της Ελλάδος, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, φέτος στις τέσσερις πόλεις θα είναι ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. Είμαι συγκινημένη και σας εύχομαι συγχαρητήρια και καλή επιτυχία.